Θέλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχάς όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία που πήραμε το προηγούμενο διάστημα για να συζητήσουμε μαζί με άλλα σωματεία των κατασκευών, με φοιτητικούς συλλόγους, ένα ζήτημα που αφορά κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια, όπως είναι αυτό της κατοικίας και της φοιτητικής στέγης. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες που η πλειοψηφία των εργαζομένων δυσκολεύεται να ανταποκριθεί ακόμη και στα βασικά, οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευτεί, ειδικά στις περιοχές εδώ του κέντρου της Αθήνας, αλλά και γύρω από τα πανεπιστήμια. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε προϊόντα και σε λογαριασμούς ρεύματος, νερού κτλ. Σφίγγουν κι άλλο τη θηλιά στο λαιμό των εργαζομένων και την ίδια στιγμή, μάλιστα, που τα μεροκάματα και μισθοί συμπιέζονται συνεχώς προς τα κάτω. Μεγάλη μάζα των εργαζομένων και των οικογενειών τους κατοικούν σε κατάλληλα σπίτια παλαιότερων δεκαετιών, κακοσυντηρημένα ή κακοφτιαγμένα, χωρίς αντισεισμική προστασία, χωρίς σύγχρονες προδιαγραφές λόγω της οικονομικής αδυναμίας. Το παράδειγμα με τους πρόσφατους σεισμούς στην Κρήτη, στην Ελασσόνα, αλλά και το μεγάλο σεισμό του 99 στην Αττική, δυστυχώς επιβεβαιώνει αυτό που όλοι γνωρίζουν. Είναι προκλητικό να ακούγεται διαστόματος του Πρωθυπουργού ότι τώρα θα τα φτιάξουμε και θα τα κάνουμε σωστά αυτή τη φορά, όχι όπως τα χτίσατε, λέει πριν, επιρρύπτοντας ξανά ευθύνες στο λαό για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Είναι προκλητικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινάλ ΠΑΣΟΚ, που άνοιξαν τον δρόμο με μια σειρά νόμους, όπως το ιδιώνυμο για τους πληστηριασμούς, που σέρνει όποιον αγωνίζεται και διεκδικεί για να μην αρπάξουν το σπίτι του τα κοράκια και τραπεζίτες στα δικαστήρια. Αυτοί που μόλις πρόσφατα τον Ιούνιο ψήφισαν τον πτωχευτικό κώδικα και χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες θα βρεθούν στον δρόμο ή στην καλύτερη περίπτωση θα γίνουν νικάριδες σε ένα σπίτι που ήδη έχουν πληρώσει ακριβά. Είναι επίσης προκλητικό μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής να μην έχουν ούτε ένα δωμάτιο για τη στέγαση των φοιτητών. Αυτά που υπάρχουν να είναι εγκατελειμμένα στον χρόνο με τεράστιες φθορές λόγω της μη αναγκαίας συντήρησης και των ελλείψεων σε προσωπικό. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση να δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για πανεπιστημιακή αστυνομία στο όνομα της ασφάλειας και της πάταξης της εγκληματικότητας, όπως λέει, μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χρόνια ολόκληρα τώρα δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης των λαϊκών οικογενειών και των φοιτητών που σπουδάζουν εκτός του τόπου διαμονής τους. Αντίθετα, κτίρια που έχουν στη διάθεσή τους τα πανεπιστήμια μένουν αναξιοποίητα και ρημάζουν, όπως και το κτίριο που βρίσκεται πίσω μας. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, που έχει τεράστια ακίνητη περιουσία με εκατοντάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα, έχει σταματήσει πλέον το κατασκευαστικό του πρόγραμμα για εργατικές κατοικίες. Συνεχίζονται όμως ταυτόχρονα οι πληρωμές εισφορών από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπως και από τους εργοδότες, δεν επιστρέφονται όμως αυτές σε παροχές προς το λαό, ενώ θα μπορούσε να δώσει λύσεις στο πρόβλημα της στέγασης χιλιάδων οικογενειών, ακόμη και για τις ανάγκες εργατικών σωματείων, για χώρους πολιτισμού, αθλητισμού κτλ. Και στο ζήτημα της στέγασης είναι ξεκάθαρο πως όλα μπαίνουν στο ζύγι κόστους κέρδους, παραπέμποντας την ατομική ευθύνη των εργαζομένων και των ανέργων αν θα έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Είναι όμως ευθύνη των εργατών ότι στο πρόσφατο παρελθόν, με την τεράστια νοικοδόμηση που σηκώθηκαν χιλιάδες οικοδομές και θησάβρισαν μεγαλοκατασκευαστές και μεγαλοεργολάβοι, ενώ και κάτω από την πίεση μιας ζήτησης η τιμή για αγορά κατοικίας εκτοξεύτηκε και διατηρήθηκε ψηλά από τον τραπεζικό δανεισμό, ταυτόχρονα εξασφαλίστηκαν τρελά κέρδη για τους κατασκευαστές, για τους τραπεζίτες και τους βιομηχάνους δομικών υλικών, ενώ από την άλλη εργαζόμενοι του κλάδου που σήκωσαν μεγαθύρια αδυνατούσαν όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, έχει ταξικό πρόσημο. Γι' αυτό και έφερε νέο χτύπημα στους μισθούς με τον νόμο Χατζηδάκη, αύξηση των ωρών εργασίας με τζάμπα δουλειά για τα αφεντικά και ταυτόχρονα συνεχής ιδιωτικοποίηση σε ενέργεια, ίδρυυση, μεταφορές, στην υγεία, στην παιδεία, ανεβάζοντας κι άλλο το κόστος διαβίωσης των εργαζομένων και ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάκαμψη που επιθυμεί το κεφάλαιο. Από αυτή τη σκοπιά πραγματοποιούνται και μια σειρά έργα ή σχεδιάζονται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, όπως είναι η ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας, η υλοποίηση εδώ του μεγάλου περιπάτου, η ανάπλαση του Πειραιά και του παραλιακού μετόπου όπου δεσπόζει το ελληνικό, μεγάλα ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα και πολυτελείς κατοικίες κτλ. Έργα που δίνουν δηλαδή τεράστια κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους από την κατασκευή και την αξιοποίησή τους, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν ανάγκες των εργαζομένων για σχολεία, νοσοκομεία κτλ.
Μάλιστα, πολλά από αυτά τα έργα έχουν και την οικονομική στήριξη του κράτους από τον προϋπολογισμό ως δημόσιες επενδύσεις, αλλά και από διάφορα κοινοτικά προγράμματα όπως είναι το ΕΣΠΑ κτλ. Τέτοια είναι και τα προγράμματα Εξοικονομώ, που κάτω από το ψευδεπίγραφο τίτλο της ενεργειακής αναβάθμισης κρύβεται η ταξική πολιτική της ενίσχυσης των τραπεζών, των κατασκευαστών και των βιομηχάνων δομικών υλικών. Αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων ο μικροϋδιοκτήτης είναι αναγκασμένος να πάρει δάνεια από την τράπεζα για να ανακαινήσει το διαμέρισμα, ενώ δεν γίνεται κανένας προσεισμικός έλεγχος και αντισεισμική θωράκιση στα παλαιότερα κτίσματα, σε μια χώρα μάλιστα που οι σεισμοί είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Είναι δεδομένο, συνάδελφοι, πως και στο ζήτημα της κατοικίας και της στέγης δεν υπάρχουν ενδιάμεσες λύσεις. Συγκρούονται οι δικές μας ανάγκες με τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Σήμερα, με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, με τον τεχνικό εξοπλισμό που υπάρχει, το εργατικό δυναμικό στον κλάδο, μπορούν να κατασκευαστούν σύγχρονες και ασφαλείς, αντισεισμικές και λειτουργικές κατοικίες για όλο το λαό, για τις ανάγκες των φοιτητών και σπουδαστών. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, κάθε νεολαίο, να οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι σε αυτή την πολιτική, να δυναμώσει η διεκδίκηση και η δράση για άμεσα μέτρα που θα δώσουν μια ανάσα σε εργατικές λαϊκές οικογένειες. Να πληρώσει τώρα το μεγάλο κεφάλαιο για την εξασφάλιση της λαϊκής κατοικίας και τη στέγαση των φοιτητών. Οι πιεστικές ανάγκες για τη λαϊκή κατοικία να στηριχτούν αποκλειστικά από την αύξηση της άμεσης φορολογίας του κεφαλαίου που θα χρηματοδοτήσει την επανασύσταση και επαναλειτουργία του ΟΕΚ με ανάπτυξη αποκλειστικά κρατικού κατασκευαστικού στεγαστικού προγράμματος για εργατικές κατοικίες, αξιοποίηση χώρων και ακινήτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για τις ανάγκες στέγασης εργατικών σωματείων, για τις πολιτιστικές και αθλητικές και άλλες ανάγκες τους. Άμεση επιστροφή από τον ΕΦΚΑ των εισφορών που έχουν παρακρατηθεί και απόδοση των τρεχουσών εισπράξεων προς τον ΟΕΚ. Άμεση επιδότηση ενοικίου για λαϊκές οικογένειες και εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνες οικογένειες, για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός έδρας. Υπογραφή κλαδικών συμβάσεων με αυξήσεις στα μεροκάματα των εργαζομένων στις κατασκευές, με κατώτερο μεροκάματο τα 52 ευρώ για ανειδίκευτους χωρίς τριετίες, 7ωρο πενθήμερο 35ωρο, να καταργηθεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ουσιαστική προστασία των ανέργων, επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, κανένα σπίτι εργατικής λαϊκής οικογένειας να μην βγαίνει σε πληστηριασμό, πάγωμα των κατασχέσεων και των χρεών προς τις τράπεζες, μείωση των τιμολογίων για ηλεκτρικό, ρεύμα, νερό και τηλέφωνο, χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος 300 ευρώ σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την οικία τους, αξιοποίηση των κρατικών κτηρίων και εκτάσεων που παραμένουν κενά ή αδειάζουν λόγω μεταστέγασης στο κέντρο αλλά και σε άλλες περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια για μετατροπή τους σε χώρους φοιτητικών εστιών, πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας για τους φοιτητές. Οι δυνατότητες σήμερα υπάρχουν για να δοθεί λύση και όσο θα δυναμώνει η οργανωμένη δράση και διεκδίκηση, ο συντονισμός των σωματείων, των φορέων και των συλλόγων, τόσο θα έχουμε και αποτελέσματα προς όφελος δικό μας και των οικογενειών μας, κόντρα στα συμφέροντα όλων αυτών που ζουν από το δικό μας κόπο και ιδρώτα. Το επόμενο διάστημα δίνουμε από εδώ, από αυτό το βήμα, υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Ευχαριστώ.